Έχω κοντά μου τον προπονητή του ΑΟ Βίρονα, τον Άκη Μιχαηλίδη. Άκη, 0-0 σήμερα στον Άταλο, στον ντέρμπι της αγωνιστικής. Φαντάζομαι καλό αποτέλεσμα για εσάς, με την έννοια ότι παίζατε εκτός έδρας με μια ομάδα που επίσης διεκδικεί. Ναι, σίγουρα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή μαστίζεται από απώλειες και το ότι καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι για μας είναι μια μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι πήγε πιο δυνατά ο Άταλος, αλλά συνέχεια ισορροπήσατε την κατάσταση. Τι έφταιξε και πήγε πιο καλά ο Άταλος και τι έγινε συνέχεια και αλλάξατε και ισορροπήσατε την κατάσταση και είχατε κι εσείς τις στιγμές σας για να σκοράρετε? Κοιτάξτε, αν και είχαμε προετοιμάσει την ομάδα να βγει στο γήπεδο για αυτό ακριβώς το τέταρτο, το πρώτο, είναι λογικό και λόγω της εμπειρίας που έχουν τα παιδιά του Ατάλου, αλλά και λόγω της δυναμικής της έδρας, να δεχτούμε μια σχετική πίεση. Ευτυχώς είχαμε τον Αντώνη, τον Κουβέλη, εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε. Μας αποσώβησε κάποιες περιπτώσεις που ήταν κάποιες τελικές ενέργειες που έκανε ο αντίπαλος. Και με την πορεία του πρώτου ημιχρόνου σιγά σιγά να μπορούμε να πατάμε καλύτερα στα πόδια μας, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είμαστε καλοί στο να έχουμε υπομονή να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν καλύτεροι από τον Άταλο. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι γενικότερα, χωρίς να είναι πολύ ποιοτικό. Για μας όμως είχε ποιότητα το γεγονός ότι κάναμε τόσο μεγάλη προσπάθεια, με τόσες πολλές απώλειες, και καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Κόουτς, κλείνοντας, τρία μάτς μένουν για τη λήξη της χρονιάς. Πριν τελειώσουν και πάμε σε διακοπές περίπου για τις δύο εβδομάδες. Φανταστούμε, στόχος τώρα πλέον, το 3-3. Στόχος είναι να το καταλαβαίνετε, να ηρεμήσουμε λίγο τώρα, γιατί δεν ξέρουμε καν πώς είμαστε για τη Δευτέρα στην προπόνηση. Στόχος είναι να κερδίσουμε τον Εθνικό Αστέρα, εάν και εφόσον τα καταφέρουμε και το αξίζουμε. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι στόχος το 3-3, είναι στόχος 1-1. Αυτή είναι το σκεπτικό μας και γι' αυτό έχουμε καταφέρει να είμαστε και τόσο ψηλά στη βαθμολογία μέχρι τώρα. Και τέλος, coach, πες μας και δύο λόγια γενικά για την προσπάθεια που γίνεται στο Βίρονα, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί μετά από αρκετό καιρό, νομίζω. Ωραία ερώτηση. Φέτος, και φυσικά τι οδήγησε και εσένα να έρθεις εδώ, έτσι. Έχει να κάνει με την ποιότητα των ανθρώπων που με προσέγγισαν. Από τον πρόεδρο, τον κύριο Δημάκη, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Δελέζα, τα μέλη, τον κύριο Γιαρλέλη. Θα αναφέρω ονόματα που πιθανόν να ξεχάσω και κάποιους, αλλά είναι τόσο εξαιρετική η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και αγαπάνε τόσο πολύ αυτήν την ομάδα, που δεν, μέχρι τώρα δεν φαινόταν το πόσο την αγαπάνε. Ευτυχώς φέτος έχουν βγει και λίγο στην επιφάνεια λόγω της πορείας μας και μπορούμε να αναδείξουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διοίκηση σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι οι έφοροι μας, ο κ. Ιακυμίδης, ο κ. Χάγιας. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά, χωρίς κάποιο κέρδος, για αυτή την ομάδα. Το περιβάλλον είναι υπέροχο. Και δόξα τω Θεώ, περνάω πολύ καλά και εγώ προσωπικά και τα παιδιά θεωρώ ότι είναι μια χαρά στην ομάδα. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.